ΠΑΟΚ Άρης, το μεγάλο ντέρμπι της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 θα παρακολουθήσετε εδώ από το Αλεξάνδριο σε λίγα λεπτά. Μια αναμέτρηση μέσα σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα σε ένα κατάμεστο από τους οπαδούς των δύο ομάδων γήπεδο. Διαιτητές της απόψινής συνάντησης είναι ο Νίκος Παπαδημητρίου, τους βλέπετε εδώ, από τα Γιάννα και ο Παναγιώτης Μπακάλης από την Δράμα. Επιστροφή για λίγο στην Παιανία και σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στο Αλεξάνδριο, κυρίες και κύριοι, για το μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής ημέρας στο πρωτάθλημα της Α1 ανάμεσα στον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε επιδοθεί σε αμέτρητους υπολογισμούς, ψάχνοντας να βρούμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν και ποιες ομάδες θα κατακτήσουν την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση και ούτω καθεξής, να πούμε πως για τον ΠΑΟΚ ο στόχος της Άρη και Πανιόνιο. Και αυτό θα συμβεί μόνο εάν κερδίσει απόψε τον Άρη με διαφορά τουλάχιστον 8 πόντων, χάσει ο Πανιόνιος το τελευταίο του παιχνίδι με την ΑΕΚ και κερδίσει ο Άρης το επόμενο παιχνίδι που έχει να δώσει με αντίπαλο τον Ηράκλη. Για τον Άρη, ο στόχος είναι πιο κοντινός. Εάν κερδίσει απόψε και κερδίσει στο επόμενο παιχνίδι τον Ηράκλη και συγχρόνως χάσει ο Πανιόνιος το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τότε οι κίτρινοι βγαίνουν τρίτοι με διαφορά ενός βαθμού. Δηλαδή θα φτάσει τους 43 βαθμούς και ο Πανιόνιος τους 42. Αν κερδίσει όμως ο Πανιόνιος την ΑΕΚ, τότε ΠΑΟ και Άρης θα καταλάβουν την τέταρτη και πέμπτη θέση. Ο νικητής επομένως της απόψινής συνάντησης, επαναλαμβάνω, με δεδομένη τη νίκη του Πανιωνίου επί της ΑΕΚ, θα καταλάβει την τέταρτη θέση και ο χαμένος την πέμπτη θέση στην κανονική περίοδο. Στην ισοβαθμία τώρα των δύο ομάδων, εάν κερδίσει απόψε ο ΠΑΟΚ με διαφορά ενός πόντου, τότε θα μετρήσει τον goal average των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, οπότε υπερισχύει στην περίπτωση αυτή ο Άρης. Εάν βέβαια κερδίσει απόψε ο Άρης, καταλαμβάνει την τέταρτη θέση οριστικά και περιμένει το παιχνίδι Πανιωνίου ΑΕΚ με ελπίδα για την τρίτη θέση. Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ απόψε, με μια σημαντική απουσία ο Άρης. Ο Ντίνος Αγγελίδης βρίσκεται καθυλωμένος στο σπίτι του με διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο, αποτέλεσμα της γροθιάς που του έδωσε ο Χάρολ Ντέλης στην βραδινή προπόνηση της Παρασκευής. Αλλά βέβαια ούτε και ο Αμερικανός την γλίτωσε, αφού ο Αγγελίδης του έσχισε τα χείλια του με μια αγωνιά και αν υπάρξει κάποιο κόκκινο πλάνο θα το διαπιστώσετε. Ένα θλιβερό επεισόδιο βέβαια που δεν τιμά επαγγελματίες αθλητές που αμείβονται με εκατομμύρια. Ένα επεισόδιο που αναστάτωσε το στρατόπεδο των Κιτρίνων και έχω την εντύπωση πως η σημαντική αυτή απουσία αλλάζει τα σχέδια του Σούλη Μαρκόπουλου στο απόψινό παιχνίδι. Τον βλέπετε εδώ, Σούλης Μαρκόπουλος, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι. Η πεντάδα για τον ΠΑΟΚ: Μπουντούρης, Πρέλεβιτς, Στογιάκοβιτς, Πάντεμπεργκ και Γκάρετ. Και για τον Άρη: Λιαδέλης, Σιούτης, Έλλης, Μισούνοφ που παίρνει τη θέση του Αγγελίδη και Στόουκς. Βλέπετε εδώ τις πεντάδες των δύο ομάδων. Όλα έτοιμα λοιπόν για τον Τζάμπολ. Σας υπενθυμίζω τους διαιτητές της απόψινης συνάντησης: Νίκος Παπαδημητρίου από τα Γιάννηνα, Παναγιώτης Μπακάλης από τη Δράμα. Στο Τζάμπολ, Ντίν Γκάρετ από την πλευρά του ΠΑΟ και Έντι Στόουκς από την πλευρά του Άρη. Ο Έντι Στόουκς, ο οποίος δεν είχε παίξει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, όταν ο Άρης με ένα σουτ του Ντίνου Αγγελίδη σε νεκρό χρόνο έδωσε την νίκη στον Άρη με 65-64. Ο Άρης στον αγώνα του πρώτου γύρου είχε παίξει με σέντερ τον Αιγύπτιο, τον Σαμίρ Γκούντα, ο οποίος παραμένει βέβαια στην ομάδα του Άρη, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, μια όπως είπαμε τη θέση του πήρε ο Έντι Στόουκς. Στο τζάμπο λοιπόν από τον Στόουκς, η μπάλα στο Μισούνοφ και τώρα στο Σιούτη και πρώτη επίθεση για τον Άρη. Το σούτ από τον Έλλης με τη βοήθεια του Στόουκς, η μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ, ανοίγει το σκορ εδώ στο Αλεξάνδριο, εδώ Έντι Στόουκς. Η κακή πάσα τώρα του Μπουντούρη, αρκετά ψηλά για να τη φτάσει ο Πρέντρακ στο Γιάκοβιτς. Βλέπετε εδώ τους δύο παίκτες. Και ο Σιούτης στη δεύτερη επίθεση του Άρη. Πάσα για τον Λιαδέλη. Ο Σιούτης με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Το σούτ από τον Μισούνοφ, η μπάλα Στεφάνη, επιθετικό rebound από τον Στόου και εντυπωσιακό κόψιμο από τον Γκάρετ. Και τώρα ο Φάντεμπεργκ. Η πάσα για τον Στογιάκοβιτς, η μπάλα στο ταμπλό και μέσα. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 2-2. Εδώ Πρέντρακ Στογιάκοβιτς. Λιαδέλης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς. Ο ΠΑΟΚ σε άμυνα man to man. Ο Στογιάκοβιτς τον Έλλης εδώ.
Προσπαθεί να αποφύγει, θα πάρει το φάουλ από τον νεαρό forward του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Νίκος Παπαδημητρίου, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα από τα Γιάννα. Το πρώτο φάουλ για τον Στογιάκοβιτς. Εδώ και πάλι φάση. Το φάουλ από τον Στογιάκοβιτς, το πρώτο στο παιχνίδι. Ο Σιούτης με αντίπαλο τον Μπουντούρη, ο Μισούνοφ με τον Φάδεμπεργκ, ο Στόξ με τον Γκάρετ, ο Στογιάκοβιτς με τον Έλλης. Το σούτ τώρα από τον Έλλης, η μπάλα στο καλάθι. Και 2-4. Εδώ ο Χάρολντ Έλλης, που μετά το επεισόδιο που είχε με τον Ντίνο Αγγελίδη, είπε στον προπονητή του ότι κόσμος μην ανησυχείς, θα παίξω και για τον Ντίνο Αγγελίδη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από τον Μπρέλεβιτς η μπάλα στον Μπουντούρη. Γκάρετ, μακριά από το καλάθι, σε άμυνα man to man και ο Άρης. Ο Μπρέλεβιτς θα καταλήξει τελικά η μπάλα στο καλάθι. 4-4. Το πάσιμο τώρα από τον Σιούτη. Προσπαθούν τελικά να πάρει το επιθετικό rebound ο Σιούτης. Ο πιο κοντός παίκτης από τους 10 που αγωνίζονται πήρε το επιθετικό rebound και εδώ βλέπετε φωνές από τον Ζέλικο Λούκαϊτς. Λιαδέλης με αντίπαλο τον Μπρέλεβιτς. Φάουλ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Και εδώ πάνε Μπρέλεβιτς. Βλέπετε και πάλι την προσπάθεια από τον Λιαδέλη. Εδώ το φάουλ από τον Πάνε Μπρέλεβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί από την τελική γραμμή με τον Έλλης. Σιούτης. Στόουξ με αντίπαλο εκεί τον Γκάρετ και τον Φάτεμπεργκ. Με το αριστερό χέρι, δύσκολη προσπάθεια. Θα πετύχει το καλάθι 4-6. Εδώ ο Έντι Στόουξ. Μπουντούρης. Φάντεμπεργκ. Ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στον αγώνα του πρώτου γύρου. Έχει σημειώσει 22 πόντους. Μπουντούρης. Αποφεύγει τον Σιούτη και τον Μισούνοφ. Βγάζει έξω για τον Μπρέλεβιτς. Είναι ο Λιαδέλης όμως εκεί. Τώρα ακάλυπτος ο Μπουντούρης. Σουτ για 2. Άστοχος. Μακρινή πάσα από τον Στόουξ για τον Έλλης. Εκείνος θα χάσει την ισορροπία του. Θα πέσει στο τερέν και φάουλ από τον Μπάνε Μπρέλεβιτς καταλογίζει ο Παναγιώτης Μπακάλης. Βλέπετε εδώ τις αντιδράσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Και εδώ και πάλι φάση. Γλιστράει ο Έλλης. Δεν έχει δίκιο ο Παναγιώτης Μπακάλης. Πρώτα γλίστρησε ο Έλλης. Έχασε την ισορροπία του και την μπάλα. Εδώ ο Παναγιώτης Μπακάλης. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Μπάνε Μπρέλεβιτς και εδώ βλέπετε τον Ζέλικο Λούκαϊτς που φωνάζει στον Νίκο Παπαδημητρίου, τον διαιτή, εδώ τώρα ο Νίκος Παπαδημητρίου, ο οποίος του έκανε συστάσεις. Δεν θα ήταν και καλύτερη αρχή θα λέγαμε. Αρκετός εκνευρισμός. Συνέχεια στο παιχνίδι από την τελική γραμμή και τον Έλλης που πάσαρε στον Λιαδέλη. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει τον Φάντεμπεργκ, θα σουτάρει, προσπάθησε ο Μισούνοφ να πάρει το rebound. Θα κερδίσει εκεί άνετα ο Φάντεμπεργκ, ο Γκάρετ την μπάλα από τον Μπουντούρη ως τον Γιάκοβιτς. Με αντίπαλο τον Έλλης. Φάντεμπεργκ με τον Μισούνοφ. Το σουτ από τον Φάντεμπεργκ, rebound από τον Έλλης. Σιούτης. Πάσα που πέρασε για τον Λιαδέλη. Ευνηδιασμός από τους παίκτες του Άρη, πολύ ωραία φάση. Η πάσα πολύ έξυπνη για τον Λιαδέλη που ξεχάστηκε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και το σκορ 4-8, 4 υπόδειες διαφοράς για τον Άρη, 16 και 39 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Και φάουλ τώρα από τον Έλλης. Και έχω την εντύπωση πως αν συνεχιστούν με αυτόν τον τρόπο οι διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές δεν θα έχουμε ανάλογη συνέχεια. Αν προσέχατε σε κάθε φάουλ που σφυρίζουν οι διαιτητές πώς αντιδρούν και οι παίκτες αλλά και οι προπονητές και οι παράγοντες των δύο ομάδων, θα με δικαιώνατε εδώ το καλάθι τώρα από τον Φάντεμπεργκ. Έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Εδώ και πάλι προσπάθεια από τον Λόρενς Φάντεμπεργκ. Πηδάει να τον κόψει ο Στόουξ. Θα πάρει το φάουλ ο Φάντεμπεργκ. Το σκορ 6-8 μπροστά ο Άρης και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Εδώ είναι η Στόουξ, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι από τον Λόρενς Φάντεμπεργκ.
Ευστόχησε και στη βολή και μείωσε τώρα στον ένα πόντο. 7-8. Σιούτης. Ο ΠΑΟΚ πάντα σε άμυνα man to man. Ο Μπουντούρης κοντά στον Σιούτη. Πάσα για τον Μισούνο. Προσπαθεί να πάρει το επιθετικό rebound. Το Έλλης θα κερδίσει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ ο Νίκος Παπαδημητρίου. Σφυρίζοντας 3 δευτερόλεπτα. Εδώ Σούλης Μαρκόπουλος. Μπουντούρης. Με αντίπαλο τον Σιούτη. Ο Στογιάκοβιτς αποφεύγει τον Έλλης που του έκανε φάουλ. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή για τον Πρέτρακ στο Γιάκοβιτς. Εδώ ο Χάρολντ Έλλης. Δεύτερο φάουλ. Αυτός και ο Πρέλεβιτς έχουν από δύο φάουλ στο απόψινό παιχνίδι. Συστάσεις από τον Παναγιώτη Μπακάλι, τον Δημήτρη Τούδη, τον συνεργάτη του Ζέλικο Λούκατς. Δικαίωμα λοιπόν για μια ελεύθερη βολή στον Πρέτρακ στο Γιάκοβιτς. Το σκορ 9-8. Πέρασε τώρα μπροστά ο ΠΑΟΚ και ευκαιρία για τον Στογιάκοβιτς να αυξήσει κατά ένα πόντο τη διαφορά. Ευστόχησε ο Στογιάκοβιτς, 18, 15 και 56 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σιούτης με την μπάλα. Έλλης με αντίπαλο πάντα το Στογιάκοβιτς, τον απέφυγε. Αποφεύγει και τον Φάτεμπερκ, πολύ καλή προσπάθεια. Από μακρινή απόσταση που δεν φημίζεται από εκεί για την ευστοχία του Χάρολντ Έλλης, βρήκε λοιπόν το στόχο, έφτασε τους 5 πόντους και το σκορ έγινε 10-11. Μπουντούρης. Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Λιαδέλη, όπως σε όλα τα παιχνίδια ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Φάτεμπερκ αποφεύγει τον Μισούνοφ, φάουλ από τον αρχηγό του Άρη. Καταλογίζει ο Παναγιώτης Μπακάλης, εδώ Μιχάλης Μισούνοφ. Το πρώτο φάουλ στο αποσυνό παιχνίδι. Την μπάλα από την τελική γραμμή και το Στογιάκοβιτς. Γκάρετ. Φάτεμπερκ, πολύ έξω. Πρέλεβιτς. Από πολύ μακριά, σούτ για τρεις. Η μπάλα Στεφάνη, rebound από τον Έλλης που σπρώχνει τον Άρη στην επίθεση. Πάσα που κόβεται από τον Μπουντούρη. Ο Πρέλεβιτς προσπαθεί να δώσει στο Φάτεμπερκ και φάουλ από τον Σιούτη. Που σταμάτησε αυτή την προσπάθεια φινδιασμού των παικτών του ΠΑΟΚ. Εδώ Γιάννης Σιούτης, εδώ και πάλι προσπάθεια. Ο Πρέλεβιτς τον βλέπετε εδώ. Εδώ το φάουλ από τον Σιούτη που έπεσε πάνω στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Τρία τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε και εσείς όπως μας τα δίνει ο Κυριάκος Πιτούλης και η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη. Πέντε τα ομαδικά φάουλ για τον Άρη. 10-11 το σκορ, ένα πόντο μπροστά ο Άρης Μονταμπάνιο, 14 και 56 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπουντούρης με την μπάλα. Γκάρετ με την πλάτη στο καλάθι. Το πίβοτ από τον Αμερικανό. Αλλίωσε το σούτο στόχο, ξυμπάλα στον Έλλης. Αργή επίθεση για τον Άρη και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Σιούτης. Λιαδέλης. Στόκς. Έλλης. Η προσποίηση αποφεύγει τον Στογιάκοβιτς. Αυτή τη φορά δεν θα βρει το στόχο. Προσπάθησαν εκεί Στόκς και Μισούνοφ. Η μπάλα από τον Στογιάκοβιτς στον Μπουντούρη. Έχει επιστρέψει ο Άρης. Ωραία πάσα όμως για τον Φάτεμπερ με ταμπλό. Η μπάλα στο καλάθι του Άρη. Το σκορ 12-11. Αμφίροπη μάχη σε αυτά τα 6 πρώτα λεπτά του ντέρμπι. Αλλά και σπάνιες φορές σε παιχνίδια ΠΑΟΚ Άρη οι αναμετρήσεις δεν ήταν αμφίροπες. Ο Λιαδέλης τώρα αποφεύγει τον Πρέλεβιτς με αντίπαλο τον Γκάρετ που τον κατέβασε στην κυριολεξία Αμερικανός. Ο Έλλης το προσπαθεί να καρφώσει. Νέο κόψιμο από τον Γκάρετ, έρχεται όμως ο Στόουκς εκεί και δίνει λύση στην επίθεση του Άρη. Θα πετύχει το καλάθι και το σκορ γίνεται 12-13. Μια συναρπαστική φάση με τον Γκάρετ που προσπάθησε να σταματήσει τρεις παίκτες του Άρη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο Στόουκς πέτυχε το καλάθι. 12-13 λοιπόν. Μπουντούρης. Πρέλεβιτς. Το σούτ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Κακό το σούτ. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Πρέλεβιτς που έχει σημειώσει μέχρι τώρα μόνο δύο πόντους. Ένα ευκαιρία για ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Σε λίγο πάλι μαζί. Τίποτα στο Αλεξάνδρη. Ο Σιούτης με την μπάλα οργανώνει επίθεση για τον Άρη. Ο Λιαδέλης με τον Πρέλεβιτς διστάζει. Τελικά σουτάρει για τρεις. Η μπάλα στο καλάθι.
12-16. Τέσσερις οι πόντοι της διαφοράς για τον Άρη Μονταμπάνιο, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Τέσσερις πόντοι λοιπόν της διαφοράς με το σουτ τριών πόντων του Παναγιώτη Λιαντέλη. Μπουντούρης, Πρέλεβιτς. Βγάζει έξω για τον Μπουντούρη, αυτός επιχειρεί σουτ για τρεις. Ανταποδίδει το καλάθι του Παναγιώτη Λιαντέλη και το σκορ γίνεται 15-16. Εδώ Νίκος Μπουντούρης. Και εδώ απογοητευμένος για την εξέλιξη της τελευταίας φάσης ο Σούλης Μαρακόπουλος. Σιούτης. Πάσα για τον Στόουξ. Εκεί απέφυγε τον Γκάρετ. Θα πετύχει το καλάθι. Να λοιπόν ο Έντι Στόουξ. Βλέπουμε και πάλι την προσπάθεια. Απέφυγε πολύ έξυπνα ο Στόουξ τον Γκάρετ. Βγήκε στην πλάτη του, πήρε την μπάλα. Πέτυχε το καλάθι. Το σκορ έγινε 15-18. Τρεις πόντους διαφοράς για τον Άρη και ο Στόουξ. Που έφτασε τους 8 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Έχει πάρει και 5 rebound, από τα οποία το ένα μόνο αμυντικό και τα 4 επιθετικά παρακαλώ. 15-18 λοιπόν, 3 πόντους διαφοράς για τον Άρη. Ο Νίκος Μπουντούρης στη γραμμή των φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Οι ελεύθερες βολές που έχουν καταλήξει τον τελευταίο καιρό προσπάθειες αγωνίας για τον playmaker του ΠΑΟΚ. Το σκορ έγινε 17-18, 12 και 12 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σιούτης, Λιαδέλης, Στόουξ από μακριά το σου. Θα στοχίσει rebound από τον Γκάρετ, φάουλ από τον Μισούνοφ πάνω στον Αμερικανό στην προσπάθειά του να κερδίσει το επιθετικό rebound. Εδώ Μιχάλης Μισούνοφ, το δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό του Άρη. Και διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τον Σούλη Μαρκόπουλο, τον βλέπετε εδώ. 7 τα ομαδικά φάουλ για τον... τα βλέπετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. 7 λοιπόν τα ομαδικά φάουλ για τον Άρη Μονταμπάνιο και 3 τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Στο Γιάκοβιτς με αντίπαλο τον Έλλης. Τον αποφεύγει. Πασάρει στον Γκάρετ που καρφώνει και το σκορ γίνεται 19-18. Τώρα ένα πόντο μπροστά ο ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι η προσπάθεια από τον Στογιάκοβιτς και το κάρφωμα από τον Dean Garrett. Σιούτης. Πάσα για τον Stokes. Το σούτ από τον Αμερικανό αυτή τη φορά βρίσκει τον στόχο. 19-20. Η μάχη εξακολουθεί να παραμείνει αμφίρροπη ανάμεσα στους δύο μεγάλους Θεσσαλονίκης. Η πάσα του Φάντεμπεργκ για τον Στογιάκοβιτς. Τώρα ποιος αποφεύγει τον Έλλης. Ένα πολύ δύσκολο σούτ. Θα πετύχει το καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Πρέντρακ Στογιάκοβιτς. Αυτό το μεγάλο ταλέντο που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα. Σιούτης. Βγάζει έξω για τον Μισούνοφ. Λιαδέλης. Σιούτης. Προσπαθεί να αποφύγει τον Μπουντούρη. Εκεί βλέπει μπροστά του τον Στόουξ και προτιμά τη λύση του Στόουξ και πράγματι δικαιώνεται για αυτή του την επιλογή. 21-22 με το καλάθι του Στόουξ που φτάνει τους 12 πόντους. Ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Αμερικανό σέντερ του Άρη. 10 και 40 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Στόουξ πέφτασε λοιπόν τους 12 πόντους με 5 rebound. Φάντεμπεργκ. Θα αστοχήσει, προσπάθησε να καρφώσει, έκανε δύσκολη προσπάθειά του στον ευνηδιασμό. Ο Άρης καρφώνει εντυπωσιακά, ο Λιαδέλης πανηγυρίζει έξαλα. Ο βολιώτης playmaker των κιτρίνων. Βλέπετε εδώ και πάλι την προσπάθεια από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Μεγάλο το άλμα, κάρφωμα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 21-24, 10 και 12 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο Γιάκοβιτς σουτ για 3. Η μπάλα στη Στεφάνη, μακρινό rebound από το Λιαδέλη. Που βγαίνει γρήγορα μπροστά, πασάρι για τον Μισούνοφ. Προσπαθεί εκείνο να καρφώσει, αλλά κόβει εντυπωσιακά. Έχει ο Ντίν Γκάρετ. Η πάσα του Μπουντούρη για τον Πρέλεβιτς. Ακάλυπτος για 3. Η μπάλα στη Στεφάνη. Προσπάθησε ο Στογιάκοβιτς. Ο Φάντεμπεργκ. Κακή προσπάθεια από τον Λόρενς Φάντεμπεργκ. Και έχουμε το πρώτο time out στο παιχνίδι. Που ζητάει ο Ζέλικο Λούκαϊτς, 9:53 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Αλεξάνδρο και πάλι κυρίες και κύριοι, βλέπετε εδώ τα σούτ εντός παιδιάς από τις δύο ομάδες, 8 στα 16 για τον ΠΑΟΚ, 50% ποσοστά ευστοχίας, ίδια ποσοστά για την ομάδα του Άρη Μονταμπάνιο, 11 στα 22, 50% επίσης ποσοστό ευστοχίας. Μετά το time out λοιπόν που ζήτησε ο Ζέλικο Λούκαϊτς και πάλι στο παιχνίδι από 9:50 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου, να δώσω το μικρόφωνο στον Άρη Νικολάκη να μας μεταφέρει τι οδηγίες έδωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων στο time out. Άρη. Δεν ακούμε τον Άρη, ίσως τον ακούσουμε σε λίγο. Στην επίθεση ο ΠΑΟΚ με τον Στογιάκοβιτς, η πάσα για τον Φάντεμπεργκ που θα πάρει το φάουλ.
Το σκορ είναι 21-24. Το δεύτερο φάουλ από τον Eddie Stokes, το βλέπετε εδώ. Εδώ και πάλι η φάση, βλέπετε την πάσα του στο Γιάκοβιτς. Εδώ ο Φάτεμπερκ. Εδώ το φάουλ από τον Stokes. Παραλίγο να τραυματιστεί ο Φάτεμπερκ. Στη γραμμή των φάουλ ο Λόρενς Φάτεμπερκ. Σας υπενθυμίζω, 8 τα ομαδικά φάουλ για την ομάδα του Άρη. 3 τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Λόρενς Φάτεμπερκ. Εδώ ο Παναγιώτης Λιαντέλης. Και βλέπω το Σούλη Μαρκόπουλο έχει σηκώσει τον Γιώργο Ξανθόπουλο και τον Ιγκόρ Μωράιτοφ. Ο Φάτεμπερκ ευστόχησε και στην δεύτερη. Μείωσε στον 1, 23-24. Και ο Φάτεμπερκ έφτασε τους 7 πόντους. Λιαδέλης. Μισούνοφ. Σιούτης. Σουτ για 3 από το Μισούνοφ. Προσπάθησε ο Πρέλεβιτς εκεί, πιο ψηλός βέβαια ο Στόκς. Εύκολα θα πάρει το rebound. Εδώ προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά μάλλον κόψιμο ήτανε. Η μακρινή πάσα από τον Μπουντούρη. Ο Φάτεμπερκ για τον Γκάρετ. Το ραβερσέ σου την μπάλα στο καλάθι. Το σκορ 23. Διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Άρη. Εδώ ο Γιώργος Τσίτσκαρης, ο Σούλης Μαρκόπουλος. Και έχουμε λοιπόν time out, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στο παιχνίδι, βλέπετε εδώ τα rebound. 7 αμυντικά, 1 μόνο επιθετικό για τον ΠΑΟΚ, 8 σύνολο. Κυριαρχία του Άρη, όπως διαπιστώνετε, 6 αμυντικά, 10 επιθετικά, 16 σύνολο. 25-24, ένα πόντο μπροστά ο ΠΑΟΚ, 8-56 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Σιούτης με την μπάλα. Λιαδέλης. Μισούνοφ. Λιαδέλης διστάζει. Και πώς να σουτάρει, εκεί ήταν ο Φάτεμπερ και ο Πρέλεβιτς. Η πάσα τώρα του Στόουκ για το Μισούνοφ. Στόουκ, 7 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση ο Άρης. Η προσπάθεια από τον Λιαδέλη. Πολύ δύσκολη, παλικαρίσια θα τη χαρακτηρίζα προσπάθεια από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Πέρασε τώρα μπροστά ο Άρης. Και αυτό γίνεται από το ξεκίνημα του αγώνα. Πόντο πόντο το παιχνίδι, 25-26, 8-26 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπουντούρης προσπαθεί να κλέψει ο Έλλης. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ από τα χέρια του Χάρολντ Έλλης. Εκτός τερεν η μπάλα. Και στο Γιάκοβιτς είναι αυτός που δίνει συνέχεια. Φάτεμπερκ. Από τον Μπουντούρη στο Γιάκοβιτς. Φάτεμπερκ. Στο Γιάκοβιτς. Αποφεύγει τον Έλλης. Θα χάσει όμως ένα εύκολο, θα το χαρακτηρίζει τα καλάθι μια και δεν βρήκε αντίσταση εκεί. Η μπάλα όμως είναι και πάλι στον ΠΑΟΚ. Μπουντούρης. Γκάρετ. Πάσα για το Πρέλεβιτς, σουτ για 3 από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά ο Μπάνε Πρέλεβιτς βρίσκει το στόχο και το σκορ γίνεται 28-26. Με το σουτ 3 πόντων από τον Μπάνε Πρέλεβιτς που έφτασε τους 5 πόντους. Και βλέπετε τα τρίποτα εδώ, 2 στα 5 για τον ΠΑΟΚ, 2 στα 4 για τον Άρη. Έλλης, Μισούνοφ. Στόουκς με τον Φάτεμπερκ, φάουλ από τον Λόρενς Φάτεμπερκ. Χτύπησε στα χέρια τον Eddie Stokes. Εδώ ο Λόρενς Φάτεμπερκ. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση. Εδώ έγινε το φάουλ από τον Φάτεμπερκ. Ο Νίκος Παπαδημητρίου δίνει 2 ελεύθερες βολές στον Eddie Stokes. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 4 ομαδικά φάουλ. Εδώ Eddie Stokes λοιπόν. Σύμφωνα με την απόφαση του Νίκου Παπαδημητρίου, δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές στον Eddie Stokes. Ευστοχή στην πρώτη. Μειώνει στον 1, 28-27. Και 13 πόντι για τον Αμερικανό. Ευστόχησε και στην δεύτερη. Φτάνει τώρα τους 14 με 2 στις 2 ελεύθερες βολές. 6 στα 8 τίποτα και 7 rebound. 2 αμυντικά, 5 επιθετικά. Πρέλεβιτς με τον Λιαδέλη. Μπουντούρης. Σε άμυνα man to man ο Άρης, ο Σιούτης στον Μπουντούρη, ο Λιαδέλης στον Πρέλεβιτς, ο Στόουκς στον Γκάρε, το Μισούνοφ στο Φάτεμπερκ και ο Έλλης στον Στογιάκοβιτς. Εδώ που νικάει τον Αμερικανό ο νεαρός forward του ΠΑΟΚ και κάνει το σκορ 30-28. Ο Στογιάκοβιτς που έφτασε τους 9 πόντους με 4 στα 5 δίποτα. Μία στις μία ελεύθερες βολές και μία αποτυχημένη προσπάθεια σε σουτ 3 πόντων. Λιαδέλης. Σιούτης. Σιούτης που δεν έχει σκοράρει ακόμα. Μισούνοφ. Έλλης.
βήματα από τον Αμερικανό. Τα λάθη είναι, τα βλέπετε ήδη. Ένα περισσότερο για τον Άρη. 3-2 για τον ΠΑΟ. Μπουντούρης. Φάντεμπεργκ. Θα πετύχει το καλάθι ενώ είχε την πίεση του Μισούνοφ αλλά και του Στόουκς. Ο Φάντεμπεργκ που έφτασε τώρα τους 9 πόντους. Ισοφάρισε τον Στογιάκοβιτς. Είναι η σκόρερ για την, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και η πρώτη αλλαγή του Σούλη Μαρκόπουλου θα είναι ο Γιώργος Χρυσανδόπουλος, ο οποίος ήδη σηκώθηκε. Από τον Σκούτη ο Μισούνοφ. Σκούτ για 3. Rebound από τον Πρέλεβιτς. Διαφορά τώρα για τον ΠΑΟΚ στους 4 πόντους. Μπουντούρης με τον Σκούτη. Η προσποίηση. Πασάρι για τον Κάρε που ανενόχλητος εκεί καρφώνει στο καλάθι του Άρη και το σκορ γίνεται 34-28. 6 πόντοι της διαφοράς για τον τυπικά γηπεδούχο απόψε ΠΑΟΚ. Το σφύριγμα από τον Παναγιώτη Μπακάλι χρεώνει με φάουλ τον Λόρενς Φάντεμπεργκ. 6 λοιπόν οι πόντοι της διαφοράς. Η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, 34-28. Δύο οι άλλαγες τελικά, Χρυσανθόπουλος και Μωραΐτο. Τον βλέπετε εδώ, τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο. Έφυγαν από το παιχνίδι ο Μισούνοφ με τον Έλλης. Από τον σκούτ η μπάλα στο Χρυσανθόπουλο, σούτ για 3. Η μπάλα στο καλάθι με την είσοδο του το παιχνίδι. Δίνει λύση στην άμυνα του Άρη ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος. Πολύ καλό σουτέρ, 34-31. Μειώνει στους 3, 5-24 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπουντούρης. Γκάρετ. Ο Αμερικανός αστόχησε, rebound από τον Στόουκς. Λιαδέλης σπρώχνει γρήγορα τον Άρη στην επίθεση, απέφυγε τον Πρέλεβιτς. Ο Γκάρετ εκεί όμως θα χάσει την μπάλα, την κερδίσει ο Μπουντούρης. Πάσα για τον Πρέλεβιτς, προσπαθεί και αποφεύγει τον σκούτ που του κάνει φάουλ. Σειρίζεται από τον Παναγιώτη Μπακάλι. Εδώ Γιάννης Σιούτης, ένα σημαντικό πρόβλημα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Το τρίτο φάουλ από τον Γιάννη Σιούτη. Εδώ Σούλη Μαρκόπουλος. Στη γραμμή των φάουλ, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Από τους πιο εύστοχους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ευστόχησε στην πρώτη βολή. Έφτασε τους 6 πόντους. Ευστόχησε και στην δεύτερη. Και οι πόντοι διαφοράς είναι τώρα 5. 36, 31, 4 και 58 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Σιούτης. Αποφεύγει τον Μπουντούρη. Εκεί είναι αντίπαλο τον Γκάρετ. Ήταν δύσκολο να πετύχει το καλάθι. Μπουντούρης γρήγορα στην επίθεση. Πάσα για τον Στογιάκοβιτς. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Σούλης Μαρκόπουλος ετοιμάζει τον Γιωβάνοβιτς. Θα κόψει ο σκούτς, η μπάλα όμως πάει στα χέρια του Στογιάκοβιτς. Αυτός βγάζει για τον Γκάρετ. Εκείνος για τον Πρέλεβιτς. Σούτ για 3. Μέσα η μπάλα και το σκορ γίνεται 39-31. Να που ο ΠΑΟΚ παίρνει μια σημαντική διαφορά. 8 πόντων, 39-31, 4-18 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Με τον Πάνε Πρέλεβιτς που έφτασε τους 10 πόντους. Χρυσανθόπουλος προσπαθεί να αποφύγει τον Στογιάκοβιτς. Πάσα για τον Μωραΐτη. Σούτ για 3. Στο καλάθι ανταποδίδει. Μετράει για 2 όμως, πατούσε γραμμή. Σύμφωνα με τους διαιτητές. Δεν το πρόσεξα κι εγώ. Το σκορ 39-33. Μπουντούρης. Στογιάκοβιτς για 3. Ακολουθεί τον αρχηγό του και το σκορ γίνεται 3-43 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Στογιάκοβιτς που έφτασε τώρα τους 12 πόντους. Βλέπετε τώρα τα τρίποντα. 4-7 για τον ΠΑΟΚ, 3-6 για τον Άρη. Το σύντομα από τον Λιαδέλη, άστοχος. Rebound από τον Γκάρετ. 42-33 λοιπόν μπροστά ο ΠΑΟΚ. Πρέλεβιτς. Ο Νίκος Παπαδημητρίου διακόπτει το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο να καρφώνει. Έκλεψε την μπάλα προηγουμένως από τον Στογιάκοβιτς.
Έφτασε τώρα τους 5 πόντους και το σκορ έγινε 42-35 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μπουντούρης. Πιέζει ο Γιωβάνοβης, το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Άρη. Ο Έλλης τώρα πάνω στον Πρέλεβης που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Ο Μωραΐταφ εκεί που κάνει φάουλ στον Φάντεμπερκ. Και ο Σωτήρης Νικολαίδης που σηκώνεται εσπεσμένα από τον πάγκο. Τον τραβούσε λίγο πριν ο Ζέλικο Λούκαης. Παίρνει τη θέση του Μπουδούρη. Εδώ Σωτήρης Νικολαίδης. Απομένουν 2 λεπτά και 50 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 7 υπότιτλοι διαφοράς για τον ΠΑΟΚ. Ο Λόνες Φάντεμπερκ στη γραμμή των φάουλ, τον βλέπετε εδώ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Ο Φάντεμπερκ που έχει 9 πόντους. Μέχρι τώρα είχε απόλυτη αστοχή, είχε 3 στις 3 ελεύθερες βολές. 3 στις 4 τώρα. Αστοχή στην δεύτερη, 4 στις 5, 43-35 και η μπάλα στο Γιωβάνοβιτς. Από τον Μωραΐτη στον Έλλης. Γιωβάνοβιτς. Χρυσανθόπουλος σουτ για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Έλλης. Εκεί με αντίπαλο τον Στογιάκοβιτς θα αστοχίσει. Έδιωξε την μπάλα ο Γκάρετ. Ηρωική προσπάθεια από τον Στογιάκοβιτς και τον Φάντεμπερ που διαμαρτύρεται. Ο Παπαδημητρίου δίνει την μπάλα στον Άρη. Δεν ξέρω αν ήταν η μπάλα έξω ή ο Φάντεμπερ πάτησε τη γραμμή. Να δούμε και πάλι την φάση. Είναι ο Παπαδημητρίου μπροστά, δεν βλέπω εδώ το Στογιάκοβιτς. Νομίζω πως έχει δίκιο ο διαιτής. Όχι όμως, δεν το λέω με σιγουριά. Εδώ βήματα από τον Μωραΐτη. Τον βλέπετε εδώ, Ιγκόρ Μωραΐτης. Και εδώ, ιδρωμένος ο Σούλς Μαρκόπουλος. Και ανήσυχος και πώς να μην είναι, αφού ο ΠΑΟΚ εδώ και μερικά λεπτά διατηρεί μια σημαντική διαφορά. Νικολαίδης εδώ θα πάρει το φάουλ από τον Γιωβάνοβιτς σε αυτήν τη διείσδυση που επιχείρησε έχοντας άγνοια κινδύνου, θα έλεγα, μια και ήταν ένας όμιλος παικτών εκεί, αλλά δικαιώθηκε, πήρε το φάουλ και έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βόλες και δικαίωμα και ευκαιρία βέβαια για να αυξήσει ακόμη περισσότερο διαφορά. Το σκορ είναι, σας πενθυμίζω, 43-35, 2 και 8 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Νικολαίδης πευστοχή στην πρώτη. Νικολαίδης ευστόχησε και στη δεύτερη. 45-35. 10 υπόδια διαφορά. Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Το σούτο από τον Μωραΐτη. Άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Έλλης που κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. 45-37. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Χάρολντ Έλλης. Ο Έλλης που έφτασε τους 7 πόντους. Με όχι υψηλό ποσοστό ευστοχίας, 2 στα 7 δίποντα. Ο Γκάρετ θα χάσει την μπάλα. Ο Παπαδημητρίου τη δίνει στον Άρη. Και ευκαιρία για τον Άρη να μειώσει ακόμη περισσότερο. Έλλης. Με αντίπαλο πάντα το Στογιάκοβιτς. Γιωβάνοβιτς, Μωραΐτης, Χρυσανθόπουλος με τον Φάντεμπερ. Σουτ για 3. Δεν διστάζει ο Χρυσανθόπουλος, θα αστοχίσει όμως. Αργή επίθεση για τον ΠΑΟΚ, από τον Πρέλεβιτς η μπάλα στον Νικολαίδη. Απομένει 1 και 16 για το τέλος του πρώτου μέρους. Στογιάκοβιτς. Γκάρετ, Στογιάκοβιτς αμέσως το σουτ. Αστόχησε, rebound από τον Μωραΐτη, Χρυσανθόπουλος. Κρατάει την μπάλα, θα την κλέψει ο Νικολαίδης, δεν τον είδε ο Χρυσανθόπουλος. Ο Νικολαίδης, ωραία πάσα, ασίστηκε τον Φάντεμπερκ. Και έξαλλη πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Δικεφάλου. Το σκορ γίνεται 47-37 και πάλι 10 υπόδια διαφοράς. Εδώ ο Νικολαίδης που έκλεψε την μπάλα. Και ο Φάντεμπερ που κάρφωσε ανενόχλητος. 47-37-41 δεύτερα για το τέλος του πρώτου μέρους. Η πάσα από τον Μωραΐτη στον Στόξ. Εκεί παρενευλήθη ο Νικολαίδης. Και θα παιχτεί συνέχεια στο παιχνίδι από την τελική γραμμή και τον Έλλης. Ο Έλλης για τον Γιωβάνοβιτς, Μωραΐτης, Χρυσανθόπουλος, Έλλης, σουτ για 3, 47-40.
Εδώ βλέπετε τον Χάρολντ Έλλης και έχουμε time out που ζήτησε ο Λούκας. Θα πει στο Αλεξάνδρε, κυρίες και κύριοι, απομένουν 31 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος του πρώτου μέρους. 47-47 υπό διαφοράς για τον ΠΑΟΚ και βλέπετε εσείς τα σούτ εντός παιδιάς. 16 στα 27 για τον ΠΑΟΚ. Υψηλό το ποσοστό σχετικά ευστοχίας. Πολύ χαμηλό για τον Άρη. 17 στα 41-41% ποσοστό ευστοχίας. Ο Άρης, ο οποίος εξακολουθεί να υπερισχύει στα rebound. 8 αμυντικά, 12 επιθετικά, σύνολο 20. 14 μόλις για τον ΠΑΟΚ, 2 μόνο επιθετικά, 12 αμυντικά, σύνολο 14. Νικολαίδης με την μπάλα. Πρέλεβιτς. Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ θα εξαντλήσει τον χρόνο. Στοιάκοβιτς, Πρέλεβιτς. 7 δεύτερα να τελειώσει το πρώτο μέρος και επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Φάντεμπεργκ, σούτ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Μωραΐδη που θα χάσει την μπάλα. Ακούγεται η κόρνα της λήξης. Το πρώτο μέρος τελειώνει εδώ. 47-40. 7 υπό της διαφοράς για τον ΠΑΟΚ. Σημαντική θα έλεγα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Επιστροφή στο σημείο αυτό στην Παιανία. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Πάλι στο Αλεξάνδριο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής μέρας του πρωτάθλημα Α1 ανάμεσα στον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ και τον Άρη Μονταμπάνιο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 47 ΠΑΟΚ, 40 Άρης Μονταμπάνιο. Βλέπετε εδώ τα συνολικά στατιστικά των δύο ομάδων. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σας υπενθυμίζω το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ 47, Άρης Μονταμπάνιο 40. Στην πεντάδα του Άρη, στο δεύτερο μέρος, Γιωβάνοβιτς, αυτό είναι το νέο πρόσωπο, Λιαδέλης, Έλλης, Μισούνοφ και Στόουκς. Και το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του ΠΑΟΚ, ο Σωτήρης ο Νικολαίδης, Μπάνε Πρέλεβιτς, Πρέτραξ το Γιάκοβιτς, Λόρενς Φάντεμπεργκ, Ντίν Γκάρετ. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Σε ένα κατάμεστο Αλεξάνδριο από τους οπαδούς των δύο ομάδων. Βλέπετε εδώ τον Παναγιώτη Μπακάλι. Όλα έτοιμα και δεν ξέρω τι περιμένει ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος. Να ακούσουμε τον Άρη Νικολάκη. Άρη. Όχι, δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Απλά ο κύριος Σάβας Λόρδος, ο επικεφαλής σήμερα εδώ στην γραμματεία, εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ, σημείωνε στο σημειωματάριό του κάτι τυπικά προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας. Και ένα φάουλ που έκανε ο Παναγιώτης Μπακάλης στο Χάρολντ Έλλης που δεν σφυρίχτηκε μετά το τζάμπολ. Ο Παναγιώτης Μπακάλης που πιάνει τον ώμο του. Μισούνοφ. Πρώτη επίθεση για τον Άρη. Πάσα από τον Λιαδέλη στο Στόουκς. Αυτός με αντίπαλο τον Γκάρετ. Σουτάρει αστοχή, rebound από τον Γκάρετ. Με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα και θα πασάρει στον Νικολαίδη. Πάσα ευθυντιασμού για τον Στογιάκοβιτς. Θα του φύγει μπάλα από τα χέρια. Δύσκολη. Παρά την πίεση του Στόουκς με ταμπλό θα βρει το στόχο ο Πρέτρακ Στογιάκοβιτς. Εδώ, τα έχει με τον εαυτό του. Που του φύγει η μπάλα πριν από λίγο, του φύγει μέσα από τα χέρια. Τελικά κατάφερε και πέτυχε το καλάθι. 49-49 υπό της διαφοράς για τον ΠΑΟΚ. Από το Λιαδέλιο Στόουκς. Εδώ βολιό της γκάρντ του Άρη που δεν έχει φανεί στο αποψινό παιχνίδι. Εκεί προσπαθεί να αποφύγει τον Νικολαίδη και τον Γκάρετ. Βγάζει έξω για τον Μισούνοφ, αυτός για τον Γιωβάνοβιτς. Λιαδέλης ακάλυπτος σουτ για 3. Η μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ και το σκορ γίνεται 49-43. Μια ανάσα στην επίθεση του Άρη από τον Παναγιώτη Λιαδέλη, πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει φανεί στο απόψινό παιχνίδι σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιχνίδια. 49 λοιπόν 43, 6 υπό διαφοράς, 18-46 πριν από το τέλος. Νικολαίδης. Στογιάκοβιτς, Νικολαίδης. Στογιάκοβιτς. Πηγαίνει εκεί ο Έλλης. Φάτεμπεργκ με αντίπαλο τον Μισούνοφ. Ψάχνει κάποιον, δίνει στο Στογιάκοβιτς, σουτ για 3. Στην εκπνοή του χρόνου που είχε στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ για να εκδηλώσει επίθεση, ένα μόλις δευτερόλεπτο πριν εκπνεύσουν τα 30 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ και μάλιστα ήταν τρίποδο και το σκορ έγινε 52-43 και ο Στογιάκοβιτς έφτασε τώρα τους 17. Γιωβάνοβιτς που επιχειρεί τη διείσδυση, διστάζει όμως, ο Μισούνοφ εκεί θα πάρει το φάουλ. Από ποιον, από τον Φάτεμπεργκ έχω την εντύπωση ή από τον Γκάρετ. Από τον Γκάρετ. Την Γκάρετ, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι.
Ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, ευκαιρία είναι και σε λίγο πάλι μαζί. Το Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Μιχάλης Μισούνοφ στη γραμμή των φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, ευστοχή στην πρώτη. Και τώρα σκοράρει ο Μιχάλης Μισούνοφ. Έπειτα από 22 λεπτά παιχνιδιού και έπειτα από συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Τέσσερις συγκεκριμένα σε σουτ δύο πόντων και δύο σε σουτ τριών πόντων. Ευστόχησε τώρα σε δύο ελεύθερες βολές. Έκανε το σκορ 52-45. Νικολαίδης επιχειρεί τη διείσδυση, αστοχή όμως, ενώ μπήκε πολύ έξυπνα στη ρακέτα του Άρη, αστόχησε σε ένα εύκολο lay-up σχετικά. Ένα ποτήρι κοκακόλα στο τερέν, το πετάει ο Παναγιώτης Μπακάλης. Οι υπάλληλοι του Αλεξάνδριου σκοπίζουν το τερέν, μια σύντομη διακοπή και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Στογιάκοβιτς. Φάτεμπεργκ προσπαθεί να πάρει την εσωτερική. Ήταν ο Μισούνοφ εκεί, ανάγκασε τον Φάτεμπεργκ να κάνει βήματα που σφυρίχτηκαν από τους διαιτητές και το σκορ παραμένει 52-45, 17-50 πριν από το τέλος του αγώνα. Γιωβάνοβιτς με την μπάλα. Λιαδέλης. Μισούνοφ και φάουλ από τον Φάτεμπεργκ. Εδώ ο Λόρενς Φάτεμπεργκ. Το τρίτο φάουλ για τον power forward του Δικεφάλου. Και αμέσως ο Ζέλικο Λούκαϊτς σηκώνει τον Ευθύμη Ρετζιά που θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Διαδέλης. Το σκρίν από τον Μισούνοφ τον ελευθερώνει. Είναι ο Γκάρετ όμως εκεί κυρίαρχος απόψε κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ. Στη δεύτερη του προσπάθεια θα κάνει φάουλ που σφυρίζεται από τον Νίκο Παπαδημητρίου. Εδώ ο Τιμ Γκάρετ, το δεύτερο φάουλ από τον Αμερικανό. Και τώρα περνάει στο παιχνίδι ο Ρετζιάς στη θέση του Φάτεμπεργκ. Εδώ βλέπετε τον Στόουξ, η προσποίηση. Εδώ το φάουλ από τον Γκάρετ. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Έτι Στόουξ. Εδώ Φάτεμπεργκ. Και εδώ ο Στόουξ που αστοχεί στην πρώτη. Ο Στόουξ που έχει μείνει στους 14 πόντους με 2 στις 3 ελεύθερες βολές, 6 στα 9 τίποτα και 10 rebound. 3 αμυντικά, 7 επιθετικά, μία τάπα. Ο Στόουξ ευστόχησε στην δεύτερη. Φτάνει τους 15 πόντους και μειώνει σε 52-46. 6 πόντους διαφοράς για τον ΠΑΟ. 17-30 πριν από το τέλος του αγώνα. Νικολαίδης. Πρέλεβιτς αποφεύγει τον Λιαδέλη. Σουτάρι είναι για 2 και όχι για 3. Ο Πρέλεβιτς πατούσε τη γραμμή των 6-25. 54-46 και ο Πρέλεβιτς φτάνει τώρα τους 12 πόντους με 2 στις 2 ελεύθερες βολές, 2 στα 3 τίποτα, 2 στα 4 τρίποτα. Γιωβάνοβιτς. Θα χάσει την μπάλα ο Έλλης. Με δεύτερη προσπάθεια του φύγει. Μάχη πραγματική και τζάμπολ. Τζάμπολ που σφυρίζουν οι διαιτητές. Εκτός σε αυτού ίσως τον βλέπετε ο Ζέλικο Λούκαϊτς. Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη. Χειροκροτήματα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τζάμπολ και βέβαια ο Μισούνοφ λογικό ήταν. Ο Έλλης εκεί και θα πάρει το φάουλ από τον Ρετζιά. Ήταν πολύ εύκολο για τον Μισούνοφ να νικήσει στο τζάμπολ τον Σωτήρη Νικολαίδη. Εδώ βλέπετε ο Έλλης, το φάουλ εδώ του Ρετζιά. 54-46. 16-58 για το τέλος. Εδώ Χάρολντ Έλλης. Από την τελική γραμμή. Ο Αμερικανός ψάχνει και πασάρει στον Μισούνοφ. Αυτός με αντίπαλο τον Ρετζιά. Μισούνοφ, ραβερσέ σούτ. Θα στοχίσει ο Ρετζιάς ως τον Γιάκοβιτς την μπάλα. Νικολαίδης πρόχνει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Η πάσα για τον Γκάρετ. Αυτός με αντίπαλο το στόχο δεν διστάζει. Σουτάρει, αστοχή όμως. Επιθετικό rebound από τον Στογιάκοβιτς. Η μπάλα όμως πάει στα χέρια του Γιωβάνοβιτς. Μισούνοφ και Γιωβάνοβιτς γρήγορα στην επίθεση. Λιαδέλης αποφεύγει, προσπαθεί μάλλον να αποφύγει τον Νικολαίδη που του κάνει φάουλ. Που σφυρίζεται από τον Παναγιώτη Μπακάλη. Συστάσεις, αυστηρές παρατηρήσεις θα έλεγα καλύτερα από τον Παναγιώτη Μπακάλη. Τόσο στο Σούλη Μαρκόπουλο και στον συνεργάτη τον Γιώργο Τσίτσκαρη. Βλέπετε εδώ. Αν το ξανακάνεις θα σε χρεώσω με τεχνική ποινή, φαίνεται να του λέει ο δραμηνός διαιτητής. Ζητούσε αντιαθλητικό φάουλ ο Σούριν Μαρκόπουλος, αλλά
Για να δούμε ξανά. Εδώ ο Λιαδέλης. Το πόδι. Γι' αυτό έκανε νόημα ο Σούλης Μαρκόπουλος για το πόδι, εννοούσε το πόδι που έβαλε ο Πρέλεβιτς. Συνέχεια στο παιχνίδι 16-29 για το τέλος. Λιαδέλης που επιχειρεί τη διείσδυση, θα χάσει την μπάλα. Θα την ξανακερδίσει. Βγάζει έξω για τον Στόουκς. Αυτός σουτάρει, αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Γιωβάνοβιτς. Η προσποίηση. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Βήματα χρεώνει ο Παναγιώτης Μπακάλης. Ταχύτατο θα έλεγα τα τελευταία 3 λεπτά το παιχνίδι. Εδώ βλέπετε την προσπάθεια. Βήματα από τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη να μειώσει ακόμη περισσότερο το σκορ. Νικολαίδης. Πρέλεβιτς με αντίπαλο πάντα το Λιαδέλη. Ο Άρης από το ξεκίνημα του αγώνα σε άμυνα man-to-man. Το φάουλ από το Λιαδέλη. Το πρώτο φάουλ του Λιαδέλη στο παιχνίδι. Και η εικόνα βέβαια συνηθισμένη. Απορεί για την απόβαση του διαιτή. Και δεν είναι ο μοναδικός βέβαια. Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, μετρημένες θα έλεγα στα δάχτυλα του ενός χεριού αθλητών που δεν διαμαρτύρονται σε οποιαδήποτε απόφαση των διαιτητών. Ρετζιάς. Νικολαίδης. Αποφεύγει τον Γιωβάνοβιτς. Θα κόψει ο Στόουκς. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Απομένουν 14 δεύτερα για να εκδηλώσει επίθεση ο τυπικά γηπεδούχος απόψε. Και συνέχεια από την τελική γραμμή με τον Νικολαίδη. Ψάχνει, βγάζει έξω για το Ρετζιά. Νικολαίδης και πάλι. Νικολαίδης με αντίπαλο τον Γιωβάνοβιτς. 5 δεύτερα να εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Η διείσδυση από τον Σωτήρη Νικολαίδη. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Ο Λιαδέλης. Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει. Ο Άρης απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Αλλά είναι εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ο Άρης, με συγχωρείτε, έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Ο Μισούνοφ προσπαθεί να αποφύγει τον Γκάρετ. Γιωβάνοβιτς, σούτ για 3, αστοχή. Rebound από τον Πρέλεβιτς. Πιέζει ο Έλλης εκεί, ο Πρέλεβιτς για τον Στογιάκοβιτς. Εδώ ο Νικολαίδης που έπεσε στο τερέν προηγουμένως. Έγινε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι στο Αλεξάνδριο να δώσω μικρόφωνο στον Άρη Νικολάκη να μας εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έξαλλοι διαμαρτυρώθηκαν προς τους διαιτητές. Άρη. Στην προηγούμενη σύγκρουση του του Νικολαίδη με τον Μισούνοφ, ο Νικολαίδης χτύπησε στο πρόσωπο, έμεινε και λίγο παραπάνω στο παρκέ εξαπλωμένος. Ζήτησαν από τον ΠΑΟΚ διακοπή, δεν αντελήφθησαν έγκαιρα οι διαιτητές τον τραυματισμό του Νικολαίδη. Όταν τον αντελήφθησαν, διέκοψαν το παιχνίδι για να βγει ο Νικολαίδης και να μπει ο Μπουντούρης. Ωραία. Ο Μπουντούρης πέρασε το παιχνίδι λοιπόν και πιέζει τώρα τον Γιωβάνοβιτς και του κάνει φάουλ. Στο δεύτερο μέρος, 6 τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ένα μόλις για τον Άρη. Αντιστρέφονται οι όροι, μια και στο πρώτο μέρος, πολύ νωρίς οι παίκτες του Άρη. Βλέπετε εδώ τα φάουλ, 5 για τον ΠΑΟΚ τα ομαδικά στο πρώτο μέρος, 11 για τον Άρη, 6 τώρα τα ομαδικά για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, ένα μόλις για τον Άρη. Εδώ η προσπάθεια από τον Έλλης. Αποτυχημένη από Μισούνοφ και Στόουκς προσπάθεια για να μπει μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Το σκορ παραμένει 54-46. 8 υπό διαφοράς για τον ΠΑΟΚ που τη διατηρεί από το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος ετοιμάζει τον Γιάννη Σιούτη. Απομένουν 14 και 12 για το τέλος του αγώνα. Μπουντούρης με την μπάλα. Γκάρετ με αντίπαλο τον Μισούνοφ. Αμερικανός στο πίβο, την μπάλα στο καλάθι. Ο Γκάρετ που έπειτα από μια σειρά αποτυχημένων, κακών θα έλεγα, εμφανίσεων, κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε. Ο Γκάρετ πέφτασε τώρα τους 8 πόντους με 7 rebound, 5 τάπες και 3 assist. Διακοπή στο παιχνίδι. Εδώ ο Σιούτης θα πάρει τη θέση του Γιωβάνοβιτς. Η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια για τον Άρη με τον Έλλης. Σιούτης. Βλέπετε τα σουτ τώρα εντός πεδιάς. 20-36 για τον ΠΑΟΚ, 18-49. Ακόμα πιο χαμηλό στο δεύτερο μέρος το ποσοστό ευστοχίας για τον Άρη, μόλις 36%. Λιαδέλης. Το σουτ είναι για 2. Η μπάλα στη Στεφάνη, rebound από τον Γκάρετ. Ο Άρης έχει σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Ο Σούλης Μαρκόπουλος σηκώνει τώρα τον Μωραΐτη. Αναζητεί απεγνωσμένα λύσεις ο coach των Κιτρίνων.
στο Γιάκοβιτς. Ρετζιάς με αντίπαλο τον Έλλης. Ο Άρης σε man to man. Ο Πρέλεβης αποφεύγει τον Λιαδέλη. Το σύντηνε για δύο. Μπάλα Στεφάνη, ριμπάντα από το Σιούτη. Πάσα αφινδιασμού για τον Λιαδέλη. Δεν ήταν πολύ ψηλή. Δεν κατάφερε ο Λιαδέλης να την κερδίσει. Έτσι μια προσπάθεια να ευνηδιάσει ο Άρης. Δεν τα καταφέρνει. Το σκορ παραμένει 56-46. 10 υπόδειξη διαφοράς. 12-56 για το τέλος του αγώνα. Είδατε για λίγο τον Μωραϊτη. Στον Γιάκοβιτς. Μπουντούρης. Με τον Μισούνοφ και τον Στόουκς. Θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Το σκρίν από το Ρετζιά, τώρα του δίνει την μπάλα. Βήματα από τον νεαρό σέντερ και παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εφήβων, Ευθύμη Ρετζιά. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Ο Λιαδέλης φεύγει από το παιχνίδι. Ο Λιαδέλης που έχει σημειώσει 12 πόντους με 3 στα 10 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Σιούτης. Ο Σιούτης δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έλλης. Προσπαθεί να αποφύγει ποιους όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τα καταφέρνει ο Αμερικανός. Θα πετύχει το καλάθι. Μειώνει σε 56-48. Και ο Χάρολντ Έλλης φτάνει τώρα τους 12 πόντους. Με 3 στα 9 δίποτα, 2 στα 2 τρίποτα. Ρετζιάς. Πρέλεβιτς αμέσως σουτ για 3. Θα στοχίσει rebound από τον Στόξ. Πασάρει αμέσως τον Έλλης. Αποφεύγει το... από αυτό του Χάρολντ Έλλης. Εδώ και πάλι βλέπετε την προσπάθεια του Έλλης. Αποφεύγει τον Μπουντούρη. Εδώ αφήνει την μπάλα. Ήταν στην κάθοδο. Μετράει λοιπόν το καλάθι. 56-56 πόντι διαφορά σε 11-50 πριν από το τέλος του αγώνα. Γκάρετ. Στο Γιάκοβιτς. Γκάρετ. Πρέλεβιτς. Με αντίπαλο τον Έλλης. Φάουλ από τον Αμερικανό. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Χάρολντ Έλλης. Που ίσως έκλεψε για δευτερόλεπτα την ιδιότητα του Mike Tyson. Γρανθοκόπησε τον Ντίνο Αγγελίδη στην προπόνηση της Παρασκευής. Αποτέλεσμα διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο για τον Ντίνο Αγγελίδη. Εδώ Σιούτης που έκλεψε την μπάλα. Και φάουλ από τον Μπουντούρη. Και αμέσως ο Ζέλικο Λούκαϊτς σηκώνει τον Νικολαίδη. Θα πάρει τη θέση του Μπουντούρη. Αμέσως η αλλαγή. Μετά από την στιγμή αυτή όπου τον έπιασε στον ύπνο θα έλεγα. Εδώ Σιούτης που κλέβει την μπάλα και εδώ το φάουλ από τον Νίκο Μπουντούρη. Έλλης με την μπάλα. Με αντίπαλο το σκρίν από τον Μισούνοφ. Ο Έλλης που διεισδύει στην ρακέτα του ΠΑΟΚ θα πάρει το φάουλ από τον Νικολαίδη. Το δεύτερο φάουλ για τον νεαρό γκάρτ του κεφάλου. Εδώ Χάρολντ Έλλης. Εκεί προσπαθεί να βρει λύσεις ο Άρης με τις διεισδύσεις του Χάρολντ Έλλης. Και είναι αυτός που δίνει λύσεις στο επιθετικό πρόβλημα του Άρη εδώ και λίγα λεπτά. Ο Έλλης που έχει φτάσει στους 14 πόντους. Για πρώτη φορά πηγαίνει στη γραμμή των φάουλ Αμερικανός. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 56-51. Ο Άρης μειώνει στους 5 πόντους. Και ισοφαρίζει τον Στόουξ τώρα. Και ο Στόουξ έχει 15 πόντους. Και τώρα γίνεται το πρώτο σκόρερ του Άρη με 16, το σκορ 56-52 και από τον Ρετζιά η μπάλα στον Νικολαίδη. Θα κλέψει τώρα ο Έλλης την μπάλα. Προσπαθεί να καρφώσει και φάουλ από τον Νικολαίδη. Ένας εκνευρισμός εκεί βλέπετε εδώ. Τον Χάρολντ Έλλης. Αντιαθλητικό ζητούν οι άνθρωποι του Άρη. Το τρίτο φάουλ για τον Σωτήρη Νικολαίδη και time out που ζητάει εσπεσμένα ο Ζέλικο Λούκαϊτς και εκνευσάνδριο κυρίες και κύριοι. Ο Χάρολντ Έλλης στη γραμμή των φάουλ μετά από το φάουλ που του έκανε ο Σωτήρης Νικολαίδης και ήταν το ένα το ομαδικό φάουλ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δύο μόλις τα ομαδικά φάουλ για τον Άρη Μονταμπάνιο στο δεύτερο μέρος. 56-52 το σκορ, 11-11 πριν από το τέλος. Να δώσω μικρόφωνο στον Άρη Νικολάκη. Άρη, για τις εντολές που έδωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων στο time out.
από πλευρά Σούλη Μαρκόπουλου. Ήταν λογικό να επιμείνει ο coach του Άρη στην συνέχεια του ρυθμού τον οποίο έχει επιβάλει η ομάδα του. Ζήτησε από τον Έλλης να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και από τον Μισούνοφ να παίξει πιο κοντά στο καλάθι. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Λούκαϊτς, ο οποίος ζήτησε και το time out, προσπάθησε με αλλαγές στην άμυνα, τις οποίες θα δούμε σε λίγο, να περιορίσει αν μη τι άλλο τον Έλλης και να κρατήσει μακριά από το καλάθι, έξω από τη ρακέτα, και τον Μισούνοφ και τον Στόουκς. Γι' αυτό εξάλλου μπήκε στη θέση του Ρετζιά και ο Φάντεμπερκ που είχε βγει λόγω συμπλήρωσης τριών φάουλ. Ο Χάρολντ Έλλης έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ακόμη. Έχει φτάσει τώρα τους 17 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 3 στις 3 ελεύθερες βολές. 4 στα 10 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 8 rebound, 3 αμυντικά, 5 επιθετικά. Ένα κλέψιμο για τον Αμερικανό forward του Άρη που δεν φημίζεται για την ευστοχία του στις ελεύθερες βολές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που δεν κατάφερε να κάνει καριέρα στο NBA. Σήμερα όμως έχει απόλυτη ευστοχία, έχει 3 στις 3 ελεύθερες βολές, 100%, και η σύντομη διακοπή, όπως θα διαπιστώνετε και εσείς, οφείλεται σε ένα ποτήρι με Coca-Cola που έπεσε στο τερέν και πάλι και ανάγκασε τους υπαλλήλους του Αλεξάνδρου να σκουπίσουν το τερέν. Και τώρα Αμερικανός έτοιμος για την δεύτερη ελεύθερη βολή. Ευστοχή και στην δεύτερη. Και ο Άρης τώρα έπειτα από 12 λεπτά περίπου μειώνει στους 2 πόντους. 56-54. Στο Γιάκοβιτς. Με αντίπαλο τον Μωραΐτη. Θα στοχίσει και θα πάρει φάουλ από τον Στόουκς. Το τρίτο φάουλ για τον Έντι Στόουκς. Εδώ ο Έντι Στόουκς, ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε για τον Αμερικανό σέντερ. Εδώ βλέπετε και πάλι την προσπάθεια από τον Στογιάκοβιτς. Εδώ το φάουλ από τον Στόουκς. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Σέντρακ Στογιάκοβιτς, που αστοχεί στην πρώτη. Ο Στογιάκοβιτς που μαζί με τον Έλλης. Όχι, ο Έλλης έχει 18. Ο Στογιάκοβιτς έχει 17 πόντους. Τώρα έχει 18. Είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ. Στο Γιάκοβιτς με 2 στις 3 ελεύθερες βολές, 5 στα 8 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. Σιούτης με την μπάλα. Έλλης. Σιούτης. Μωραΐτης. Έλλης. Σουτ για 3 από τον Αμερικανό. Η μπάλα Στεφάνη, ριμπάντα από τον Νικολαίδη και φάουλ από τον Σιούτη το τέταρτο. Και να το πρόβλημα για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ενώ ο Μπάνε Πρέλεβιτς φεύγει για το παιχνίδι με το νούμερο 9, βλέπετε εδώ, Γιώργος Μπαλογιάννης για πρώτη φορά περνάει στο παιχνίδι απόψε. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο Σιούτης υπέπεσε στο τέταρτο του φάουλ, ο Σούλης Μαρκόπουλος τον κρατάει στο παιχνίδι. Απομένουν 10 λεπτά και 38 δεύτερα. ΠΑΟΚ Άρης Μονταμπάνιο στο μεγάλο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής μέρας στο πρωτάθλημα της Α1, πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απευθείας μετάδοση από το μεγάλο κανάλι. Γκάρετ. Στο Γιάκοβιτς αποφεύγει ωραία τον Μωραΐτη. Θα σουτάρει αστοχή, rebound από τον Στόουκς. Σιούτης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει επιστρέψει. Πάσα πολύ ωραία για τον Μισούνοφ που θα πετύχει το καλάθι. Ο Μιχάλης Μισούνοφ φτάνει τους 4 πόντους. 57-56. Ο Άρης Μονταμπάνιο μειώνει στον ένα πόντο. Νικολαίδης που περιμένει τον Φάντεμπερκ να κατέβει. Πάσα για τον Γκάρετ. Ο Φάτεμπερκ θα πέσει κάτω και ο Μισούνοφ είναι κάτω και ο Μπαλογιάννης είναι κάτω. Ο Έλλης πασάρει για τον, προσπαθεί μάλλον να πασάρει για τον Στόουκς. Κακή πάσα. Οι υπάλληλοι του Αλεξάνδρου για ακόμη μια φορά σκουπίζουν το τερέν. Μετά την πτώση τριών παίκτων στην προηγούμενη φάση. Τώρα δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. 57-56. Απομένουν 9 λεπτά και 40 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Στο Γιάκοβιτς. Νικολαίδης. Φάτεμπερκ. Με αντίπαλο τον Μισούνο. Προσποίηση το σούτ.
Την μπάλα Στεφάνη, προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα Μπαλογιάννης, εκτός τερέν. Και τώρα είναι ευκαιρία για τον Άρη να περάσει μπροστά στο σκορ. Σιούτης. Μισούνοφ. Σιούτης. Έλλης. Αποφεύγει τον Γκάρετ. Το φάουλο έγινε από τον Αμερικανό. Από τον Μπαλογιάννη το φάουλο, το πρώτο. Εδώ και πάλι η φάση. Εδώ το φάουλο από τον Μπαλογιάννη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον Χάρολντ Έλλης. Η πέμπτη φορά που πηγαίνει στη γραμμή των φάουλων έχει απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα. 4 στις 4. 5 στις 5 και ο Άρης ισοφαρίζει. 57-57. Ευστοχή και στην δεύτερη ο Έλλης. Και ο Άρης περνάει τώρα μπροστά. 58-57. Αναμένεται ένα δραματικό φινάλε στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που μπορεί να μην κρίνει όπως παλαιότερα τον τίτλο του πρωταθλητή, δεν πάβει όμως να έχει την ομορφιά του, την συναρπαστικότητα αυτή που καθυλώνει τους θεατές, τους 5.000 που βρίσκονται απόψε εδώ στο Αλεξάνδριο, αλλά και όλους εκείνους που το παρακολουθούν από τηλεόραση. Προσπάθεια να καρφώσει ο Γκάρετ. Θα γίνει το φάουλ από τον Μωραΐτη ή από τον Στόουξ. Από τον Στόουξ, λέει ο Νίκος Παπαδημητρίου. Και τον αποσύρει, όχι. Και πάλι προσπάθεια από τον Γκάρτ να καρφώσει. Το φάουλ από τον Έντι Στόουξ. Και αυτό ήταν το τέταρτο. Σημαντικό πρόβλημα λοιπόν, το δεύτερο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Σούλη Μαρκόπουλο, μια και ο Σιούτης έχει 4 φάουλ. Εδώ την Γκάρετ στη γραμμή της ελεύθερης βολής, έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ισοφαρίζει. 58-58. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει παίκτης με 4 φάουλ. 3 έχει ο Νικολαίδης, 3 ο Φάντεμπερκ. Έλλης. Το σκόρ ισόπαλο, 8-38 πριν από το τέλος. Σιούτης. Έλλης. Μισούνοφ. Σιούτης. Η πάσα δεν πέρασε για τον Μισούνοφ. Έξυπνα την κέρδισε ο Φάντεμπερκ. Μπουντούρης. Πάσα για τον Πρέλεβιτς. Έχει τρέξει κοντά του Έλλης. Και ο Σιούτης πάνω τώρα στον Μπουντούρη. Γκάρετ. Πρέλεβιτς. Προσπαθεί και αποφεύγει τον Έλλης. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound το Φάντεμπερκ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λόρες Φάντεμπερκ. Η μπάλα καταλήγει στο καλάθι του Άρη, 60-58. Εδώ ο Λόρες Φάντεμπερκ που έφτασε τους 14 πόντους. Με 4-5 βολές, 5-8 δίποντα και 3 rebound. Μωραΐτης. Μισούνοφ. Έλλης. Ταχύτατα ο Αμερικανός καρφώνει και το σκορ γίνεται 60-60. Και ο Σούλης Μαρκόπουλος σηκώνει τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο. Εδώ η πάσα απέφυγε τον Γκάρετ. Εδώ το κάρφωμα από τον Χάρολντ Έλλης στο σκορ. 60-60. 7-30 πριν από το τέλος. Μπουντούρης. Μπαλογιάννης προσπάθησε να κλέψει ο Μισούνοφ. Η πάσα για ποιον. Ο Παναγιώτης Μπακάλης. Η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Σιούτη, λέει. Και έφυγε εκτός τερέν. Εδώ ο Παναγιώτης Μπακάλης. Είδατε χαρακτηριστικά την κίνηση που έκανε. Από πλάγια λοιπόν με τον Μπαλογιάννη συνέχεια στο παιχνίδι. Και βλέπω τον Παναγιώτη Μπακάλη πηγαίνει στην γραμματεία και τον Νίκο Παπαδημητρίου. Απομένουν 10 δεύτερα να εκδηλώσει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Συνέχεια από τον Μπαλογιάννη Μπουντούρης. 8 τώρα. Μπουντούρης προσπαθεί να αποφύγει τον σιούτ, βγάζει έξω για τον Μπαλογιάννη, το σιούτ είναι για 2. Ευστοχή ο Μπαλογιάννης, πατούσε γραμμή, το σκορ 62-60. 7-8 πριν από το τέλος. Μωραΐτης. Πιέζει ο Μπαλογιάννης εκεί, σιούτης, το φάλο τον Μπαλογιάννη, το δεύτερο. Και τώρα θα γίνει αλλαγή στην πεντάδα του Άρη. Το δεύτερο φάλο του Μπαλογιάννη, εδώ Γιώργος Χρυσανθόπουλος χαμηλώνει το σχήμα του Άρη.
αποσύρει τον Έντι Στόουξ. Εδώ η προσπάθεια από τον Μωραΐτη και το φάουλ του Μπαλογιάννη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Ικόρ Μωραΐτη. Τον βλέπετε εδώ με το νούμερο 7. 11 ταγματικά φάουλ στο δεύτερο μέρος για τον ΠΑΟΚ, 5 για τον Άρη. Ο Μωραΐτης ευστοχής στην πρώτη βολή. 62-61. Σε χαμηλά επίπεδα το σκορ. Ο Μωραΐτης ευστόχησε και στην δεύτερη βολή. Το παιχνίδι και πάλι σώπαλο. 62-62. Μπουντούρης, Πρέλεβιτς, αμέσως για τρεις. Η μπάλα Στεφάνη, επιθετικό rebound από τον Μπαλογιάννη. Πασάρι για τον Χούστεμπερ, εντυπωσιακά μπροστά από τον Μισούνοφ. Καρφώνει. Ο ΠΑΟΚ μπροστά. 64-62. Σιούτης. Χρυσανθόπουλος. Σιούτης. Πάσα. Προσπάθησε να πασάρει στον Έλλης. Πλωσδόν αυτοθυσίας από τον Μπαλογιάννη. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Και εδώ Ζέλικο Λούκαϊτς. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα έλεγα. Αλλά και ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν πάει πίσω. Όσο περνάει η ώρα. Το σούτ από τον Σιούτη. Ο Σιούτης που σκοράρει για πρώτη φορά στο απόψινό παιχνίδι. Είναι σούτ για τρεις και το σκορ γίνεται 64-65, ένα πόντο μπροστά ο Άρης. 6 και 12 πριν από το τέλος. Μπουντούρης, Μπρέλεβιτς, με αντίπαλο πάντα τον Έλλης. Και φάουλ από τον Μωραΐτη. Εκνευρισμός και από τους δύο παίκτες. Ο Χρυσανθόπουλος απομακρύνει τον Μωραΐτη. Ο Φάτεμπερκ εκνευρίστηκε. Από το φάουλ βλέπετε εδώ και τα φάουλ, όπως είπα και λίγο πριν, 11 ταματικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, 6 για τον Άρη στο δεύτερο μέρος. Αντίθετα ήταν τα πράγματα στο πρώτο μέρος. Από την τελική γραμμή από τον Μπαλογιάννη στον Μπουντούρη. Πιέζει εκεί ο Σιούτης. Θα κλέψει ο Έλλης. Εντυπωσιακά καρφώνει στο καλάθι του ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα περνάει μπροστά στο σκορ. Το σκορ γίνεται, εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση, έκλεψε ο Έλλης. Φημίζεται για τα κλεψίματά του, καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι του ΠΑΟΚ, 64-67. Τρεις πόντους τώρα μπροστά ο Άρης, η μπάλα από τον Έλλης. Ευνηδιασμός για ακόμη μια φορά από τον Άρη, προσπάθεια από το σκύτη, βοήθεια από τον Έλλης. Που οδηγεί τον Άρη και έχει φτάσει τώρα ο Χάρολντ Έλλης στους 26 πόντους. Το σκορ 64-69. Και time out που ζητά ο Αλεξάνδριο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το σκορ παραμένει 64-69 μπροστά ο Άρης. Επίσης για τον ΠΑΟΚ θα κλέψει για ακόμη μια φορά ο Έλλης. Που καρφώνει για ακόμη μια φορά εντυπωσιακά στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Ο Χάρολντ Έλλης που αναδεικνύεται σε μεγάλη μορφή στο δεύτερο μέρος για την ομάδα του. Αυξάνει τώρα τη διαφορά στους 7 πόντους. 64-71. Ένα εκπληκτικό ξέσπασμα για τον Άρη. Νικολαίδης με την μπάλα. Μπαλογιάννης επιχειρεί σούτ για τρεις. Μπάλα Στεφάνη. Rebound από τον Έλλης. Απομένουν 4 και 43 για το τέλος του αγώνα. Γιωβάνοβης που πήρε πριν από λίγο τη θέση του Σιούτη. Και να πούμε πως πριν από λίγο, δηλαδή πριν επιστρέψουμε, είχε διαμαρτυρηθεί ο Ζέλικο Λούκατς στους δύο διαιτητές. Μια και απέσυραν το time out που είχε ζητήσει ο Σέρβος coach του Δικεφάλου. Εδώ το foul τώρα. Ο Χάρολντ Έλλης λοιπόν που φτάνει τους 28 πόντους με 6 στις 6 ελεύθερες βολές. 8 στα 14 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 10 rebound, 4 αμυντικά, 6 επιθετικά, 5 κλεψίματα. Αλεξάνδριο, Μιχάλης Μισούνοφ στη γραμμή των φάουλ. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, αστοχή στην πρώτη. Το σκορ είναι 64-71. 7 οι πόντοι της διαφοράς για τον Άρη στο δεύτερο μέρος. Με τον Χάρολντ Έλλης να σημειώνει 18 πόντους στο δεύτερο μέρος, μέχρι αυτή την χρονική στιγμή δηλαδή. Ο Μισούνοφ που αυξάνει τη διαφορά στους 8 τώρα, 64-72. Και απομένουν 4 λεπτά και 23 δεύτερα. Και όπως αποδεικνύεται ήταν ευεργετική η σκέψη του Σιλ Μαρκόπουλου να αποσύρει τον Στόουξ, να κοντίνει το σχήμα του. Ο Άρης που έγινε πιο γρήγορος, πιο ευέλικτος. Και το φάουλ τώρα από τον Χρυσανθόπουλο. 12 τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, 7 για τον Άρη. Και συνέχεια από την τελική γραμμή με τον Νικολαίδη.
Νικολαίδης που βγάζει έξω για τον Φάντεμπερκ. Αυτός αποφεύγει τον Μισούνο Φινό Μωραΐτς, εκεί το σούτ από τον Στογιάκοβιτς για τρεις, η μπάλα στο καλάθι του Άρη και το σκορ 67-72. Ένα μεγάλο παιχνίδι απόψε στο Αλεξάνδριο και φάουλ τώρα από τον Νικολαίδη. Είναι το τέταρτο. Σημαντικό το πρόβλημα και για τον Λούκαϊτς. Ο Γιωβάνοβιτς θα πάει στη γραμμή των φάουλ. Ο Άρης που έχει εκπληκτικό ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές. 82% μέχρι στιγμής με 14-17. Δεν είναι άσχημα βέβαια τα πράγματα και για τον Πάγου, 81% με 13-16. Ας το έξε στις δύο ελεύθερες βολές. Ο Γιωβάνοβιτς έκλεψε την μπάλα, πήρε την μπάλα μάλλον ο Νικολαίδης. Πάσε για τον Φάντεμπερκ που του φύγει η μπάλα από τα χέρια. Την κέρδισε με δεύτερη προσπάθεια. Και ο Μπακάλης δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Και συνέχεια με τον Μπαλογιάννη. Και βέβαια με τέτοια ένταση που επικρατεί, πώς να μην σου φεύγει η μπάλα από τα χέρια σε τόσο κρίσιμες στιγμές. Το σούτ τώρα από τον Πρέλεβιτς. Αστοχή ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, το rebound από τον Μισούνοφ. Πάσα για τον Έλλης. Αποφεύγει τον Μπαλογιάννη, θα στοχίσει όμως σε ένα εύκολο σχετικά. Λέει up, ο Πρέλεβιτς τώρα το φάουλ από τον Μωραΐτη που τράκαρε, εδώ βλέπετε τον Ζέλικο Λούκαϊτς ζητάει αντιαθλητικό φάουλ, στη συγκεκριμένη στιγμή ήταν το τρίτο φάουλ από τον Μωραΐτη. Εδώ και πάλι η προσπάθεια, εδώ έπεσε πάνω του καθαρό το φάουλ από τον Ιγκόρ Μωραΐτη στη γραμμή των φάουλ. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ με τον Πάνε Πρέλεβη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Που έχει σημειώσει 12 πόντους. Αστοχή στην πρώτη βολή. Το σκορ 67-72. 5 πόντοι διαφοράς για τον Άρη. Ο Πρέλεβιτς ευστοχή στην δεύτερη. 68-72. 4 πόντοι διαφοράς, 3 και 28 για το τέλος. Χρυσανθόπουλος. Σε αργή επίθεση ο Άρης. Χρυσανθόπουλος πασάρει για τον Γιωβάνοβιτς, αυτός για τον Μισούνοφ. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Έλλης, η πάσα για τον Γιωβάνοβιτς, κεφάλαιο τον Παλογιάννη. Πάνω στον Έλλης, του στηρίζει ο Παναγιώτης Μπακάλης και time out που ζητάει ο Σούλης Μαρκόπουλος. Στο Αλεξάνδριο για να παρακολουθήσουμε τρία δραματικά λεπτά που απομένουν για να τελειώσει το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο τέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Μισούνοφ ευστοχή στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 68-73. 68 ΠΑΟΚ, 73 Άρης Μονταμπάνιο. Το αρχηγός του Άρη έχει δικαίωμα για μία ακόμη ελεύθερη βολή. Αστοχή στην δεύτερη, rebound από τον Στογιάκοβιτς. Πάσα για τον Νικολαίδη που σπρώχνει στην επίθεση τον ΠΑΟΚ. Βγάζει για τον Παλογιάννη, εκείνος επιχειρεί σουτ για τρεις. Η μπάλα Στεφάνη, rebound από τον Χρυσανθόπουλο. Ενώ ο Σούλης Μαρκόπουλος ετοιμάζει να ρίξει και πάλι στο παιχνίδι τον Έντι Στόουκς. Εδώ η assist του Χρυσανθόπουλου για τον Γιωβάνοβιτς που έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ και το σκορ γίνεται 68-75. Σημαντική διαφορά για τον Άρη. 7 υπό διαφοράς και απομένουν 2 και 33 για το τέλος. Πρέλεβης με την μπάλα. Προσπάθησε να τον σκρινάρει εκεί ο Φάντεμπερκ. Ο Πρέλεβης του δίνει τώρα την μπάλα, αποφεύγει αυτό τον Μισούνοφ. Το φάουλ από τον Χρυσανθόπουλο. Ο Φάντεμπερκ θα πέσει στο τερέν. Ο Χρυσανθόπουλος που σηκώνει το χέρι του. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή, έχω την εντύπωση. Ο Στόουκς περνάει στο παιχνίδι, ο Φάτεμπεργκ εξακολουθεί να παραμένει στο τερέν. Εδώ Έντι Στόουκς, εδώ και πάλι βλέπετε την προσπάθεια με το πόδι τον ρίχνει κάτω ο Χρυσανθόπουλος. Το φάω λοιπόν από τον Κατερινιώτη, την γκάρντ του Άρη. Ο Λόρενς Φάτεμπεργκ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, ενώ έφυγε από το παιχνίδι ο Μισούνοφ στη θέση του ο Στόουκς. Εδώ ο Λόρενς Φάντεμπερκ που έχει σημειώσει μέχρι τώρα 16 πόντους με 4 στις 5 ελεύθερες βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή. Σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, στο πιο κρίσιμο μάλλον, ο Λόρενς Φάντεμπερκ αστόχησε στην πρώτη βολή. Αστόχησε και στην δεύτερη και φάουλ από τον Μπαλογιάννη στον Έλλης.
Ο Αμερικανός θα πάει στη γραμμή των φάουλ. Και δίνεται η ευκαιρία στον Άρη να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Σκεφτικός και με σκεφτό το κεφάλι ο Φάτεμπερ και επέστρεψε στην άμυνα του ΠΑΟΚ. 7 υπόδειες διαφοράς και δικαίωμα για τον Χάρολντ Έλις. Όχι μόνο να αυξήσει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά και να φτάσει τους 30 πόντους. Βλέπετε 28 πόντους με πολύ καλά ποσοστά από τον Χάρολντ Έλις. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Φτάνει 29 πόντους. 19 πόντοι για τον Αμερικανό στο δεύτερο μέρος. Είχε σημειώσει το πρώτο μόνο 10. Με 2 στα 7 τίποτα. Ο Αμερικανός ευστόχησε και στη δεύτερη. Η διαφορά στους 9 πόντους. Νικολαίδης με την μπάλα. Πιέζει ο Γιωβάνοβιτς. Η πάσα για τον Πρέλεβιτς. Η προσποίηση αποφεύγει τον Έλις. Και βέβαια το φάουλ από τον Αμερικανό πάνω στην προσπάθεια για 3 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι ο Πρέλεβιτς θα πάει στη γραμμή. Το φάουλ έχει δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές. Τέταρτο φάουλ για τον Χάρολντ Έλις. Διαμαρτυρίες από τον Ζέλικο Λούκαϊτς. Σκεφτικός ο Χάρολντ Έλις. Απομένουν 2 λεπτά και 13 δεύτερα για να τελειώσει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ 68, Άρης Μονταμπάνι 77. Και ο Μπάνε Πρέλεβιτς στη γραμμή των φάουλ. 2 βολές. Και όχι 3. Πατούσε γραμμή ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη ο Πρέλεβιτς που φτάνει τώρα τους 14. Με 4 στις 5 ελεύθερες βολές, 2 στα 6 τίποτα. 2 στα 6 τρίποντα και 2 αμυντικά rebound. 69-77. 70-77. 7 υπόδειες διαφοράς. Απομένουν 2 και 12 για το τέλος του αγώνα. Χρυσανθόπουλος γρήγορα στην επίθεση. Έχει προλάβει να επιστρέψει ο Στογιάκοβιτς. Πάσα για τον Έλις. Ο Αμερικανός δεν μετράει το καλάθι. Επιθετικό φάουλ και 5ο. Θα φύγει από το παιχνίδι. Εδώ ο Χάρολντ Έλις που απορεί με την απόφαση των διαιτητών. Βλέπετε τον Σούλη Μαρκόπουλο. Εδώ και πάλι προσπάθεια από τον Έλις. Έχω την εντύπωση πως ο Φάτεμπερκ ήταν ακίνητος. Μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση, κύριε Παβέλα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και πάλι προσπάθεια από τον Έλις. Ο Φάτεμπερκ είναι ακίνητος. Δεν νομίζω ότι είναι η άδικη απόφαση των διαιτητών. Μήπως όμως έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Τέλος πάντων. Απομένει 1-53. 70-77 ο Έλις έφυγε από το παιχνίδι. Τη θέση του πήρε ο Ιλιαδέλης, ο Στογιάκοβιτς. Εντυπωσιακό το κόψιμο από τον Στόουκς. Το rebound από τον Νικολαίδη, σουτ για 3 από τον Πρέλεβιτς. Μέσα η μπάλα. 73-77. Συγκλονιστικές στιγμές στο Αλεξάνδριο. Από τον Ιλιαδέλη. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο ΠΑΟΚ πιέζει σε όλο το γήπεδο. 1-30. 4 υπόδειες διαφοράς για τον Άρη. Στόουκς βγάζει έξω για τον Λιανδέλη. Πιέζει ο Πρέλεβιτς εκεί. Ο Λιανδέλης δεν βιάζεται. 9 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση. Ο Χρυσανθόπουλος αποφεύγει τον Παλογιάννη. Φάουλ από τον forward του ΠΑΟ που σφυρίζει ο Νίκος Παπαδημητρίου. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον παίκτη του Άρη. Απομένει 1-12. Ήταν το 5ο φάουλ για τον Γιώργο Παλογιάννη. Ο δεύτερος παίκτης που φεύγει για το παιχνίδι. Δικαίωμα λοιπόν για 2 ελεύθερες βολές. Εδώ ο Έλις. Εκνευρισμένος. ...73-77. 4 υπόδειες διαφοράς για τον Άρη. Και ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος στη γραμμή των φάουλ. Έχει σημειώσει μέχρι τώρα 5 πόντους. Για πρώτη φορά στη γραμμή των φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη. Φτάνει τους 6 πόντους και η διαφορά στους 5. 73-78. Ευστοχή και στην δεύτερη. 73-79. 1-10 πριν από το τέλος. Και δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι όλες οι επιθέσεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά είναι κρίσιμες. Ο Πρέλεβιτς που παίρνει τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Αστοχή σε σουτ 3 πόντων. Η μπάλα, ο Μπακάλης την δίνει στον Άρη, προσπάθησε ο Στογιάκοβιτς. Και ό,τι πιο άσχημο στο παιχνίδι. Μια κροτίδα, βλέπετε εδώ. Προς το τέλος του αγώνα, μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά.
Η φωτοβολίδα εκτοξεύεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Όχι τέτοια πράγματα τέτοια ώρα. Διακοπή στο παιχνίδι. Απομένουν 52 δευτερόλεπτα. 6 πόντι διαφοράς για τον Άρη Μονταμπάνιο. Και εδώ Νίκος Παπαδημητρίου στη γραμματεία. Έχουμε κάτι και τι. Εκνευρισμός από τον Γενικό Αρχηγό του ΠΑΟΚ εδώ, τον Βασίλη Οικονομίδη και τον Γιώργο Τσίσκαρη. Μικρόφωνο στον Άρη Νικολάκη. Άρη. Ο κύριος Παπαδημητρίου ζητά από τον κύριο Λόρτο εξηγήσεις και το τι θα γράψεις στις σημειώσεις του για την διακοπή αυτή. Εκείνη την ώρα που συζητούσαν οι δύο, επενεύει ο συνεργάτης του κυρίου Μαρκόπουλου, ο κύριος Τσίσκαρης, για να υποδείξει στον κύριο Λόρτο ότι η φωτοβολίδα ξεκίνησε από την πλευρά των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Οικονομίδης, ο Γενικός Αρχηγός του ΠΑΟΚ, αντέδρασε. Όχι φυσικά κάτι το ασυνήθιστο, κάτι το συνηθισμένο. Η παρέμβαση όμως της αστυνομίας, μια αστυνομία που σήμερα παίρνει άριστα με τόνο, θα λέγαμε, λόγω των μέτρων που έχει λάβει. Δεν πρόκειται φυσικά να υπάρξει τίποτα άλλο ανησυχητικό, καθώς το παιχνίδι τελειώνει. Ευχαριστώ, Άρη. Η μπάλα από τον Μπουντούρη για τον Φάτεμπεργκ. Ο Αμερικανός θα πάρει το φάουλ από τον Μωραΐτη. Απομένουν 39 δευτερόλεπτα, 73-80. 7 η πόντη διαφοράς για τον Άρη Μονταμπάνιο. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Μωραΐτη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 17 τα ομαδικά φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος, 12 για τον Άρη Μονταμπάνιο. Εδώ ο Λόρενς Φάτεμπεργκ που έχει σημειώσει μέχρι τώρα 16 πόντους. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο αστοχής στην πρώτη. Όσες ελπίδες είχε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν η διαφορά του Άρη είναι σημαντική. 7 η πόντη, 39 δευτερόλεπτα. Ευστοχή στην δεύτερη. Ο Άρης που βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη. Και φάουλ από τον Στογιάκοβη στο 18ο ομαδικό. Μωραΐτη στη γραμμή της ελεύθερης βολής. Ο Άρης λοιπόν είναι πολύ κοντά στη νίκη. Παρά την σημαντική απουσία του Ντίνου Αγγελίδη. Και η κίτρινη τώρα, εάν ο Πανιώνιος στο επόμενο παιχνίδι που έχει να δώσει με την ΑΕΚ χάσει και ο Άρης κερδίσει το επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή, βγαίνει αυτός τρίτος στην κανονική περίοδο, σε διαφορετική περίπτωση. Αν κερδίσει δηλαδή ο Πανιώνιος την ΑΕΚ στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος θα είναι τρίτος, ο Άρης τέταρτος και ο ΠΑΟΚ πέμπτος. Ο Μωραΐτης ευστόχησε το σκορ 74-82. Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αλλάξει κάτι στο Αλεξάνδριο. Αστόχησε ο Μπουντούρης. Θα πάρει τώρα το φάουλο ο Ξανθόπουλος. Η μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Άρη, που κέρδισε και στον αγώνα του πρώτου γύρου με 65-64. Και νομίζω ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το οφείλει αυτό στην εξαιρετική απόδοση του Χάρολντ Έλλης, που έφυγε με 5 φάουλ έχοντας σημειώσει 30 πόντους, από τους οποίους 20 στο δεύτερο μέρος, με 8 στις 8 ελεύθερες βολές, 8 στα 15 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 10 rebound και 5 κλεψίματα. Απογοήτευση στην κερκίδα που βρίσκονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ενθουσιασμός στην κερκίδα που βρίσκονται οι οπαδοί του Άρη. 74-84, 24 δευτερόλεπτα, χωρίς νόημα πλέον η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπουντούρης, το σούτ ανενόχλητος, θα στοχίσει για ακόμη μια φορά. Απογοητευτικό στο αποψινό παιχνίδι και ο Στόκς θα πάρει το φάουλ από τον Νίκο Μπουντούρη. 74-84 και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Απομένουν 14 δευτερόλεπτα. Παρακολουθήσαμε, μια και φτάσαμε στο τέλος, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αντάξιο της ιστορίας των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης, των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ. 25η πρώτη-τελευταία αγωνιστική στην Α1. Ο Στόουκ ευστόχησε 74-85. Ο Έντι Στόουκς που έκανε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με 16 πόντους. Βρέλεβιτς. Κυλάει ο χρόνος, 7 δεύτερα, σουτ για 3 από τον Στογιάκοβιτς, όλα έχουν τελειώσει, άστοχος. Rebound από τον Στόουκς, η πάσα για τον Γιωβάνοβιτς, στην εκπνοή πάσα για τον Μωραΐτη, δεν μετράει το καλάθι. Η νίκη για τον Άρη, 74 ΠΑΟΚ, Άρης Μονταμπάνιο 86, επιστροφή στην Παιανία σε λίγο πάλι μαζί για το τέλος
τα 6. Κέρδισε και στον αγώνα του πρώτου γύρου. Ο Άρης που καταλαβαίνει οριστικά την τέταρτη θέση και περιμένει στραβοπάτημα του Πανιουνίου, μήπως και κατακτήσει την τρίτη θέση στην κανονική περίοδο. Από τον Άρη Νικολάκη, τον Περικλή Στέλλα και όλους όσους βοήθησαν στην απόψινή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ από τη Θεσσαλονίκη και το Αλεξάνδριο.